Πρώτον, αυτό το οποίο ζούμε είναι μια τραγωδία για τον Πάνο Καμένο, ενώ από πολιτικής απόψης. Πάνος Καμένος καλλιέργησε αυτά τα 3 χρόνια που είναι υπουργός Άμυνας μια συγκεκριμένη εικόνα. Ποια εικόνα? Του μάχημου, του κοντά στο στρατιώτη, του Καμένου που φοράει τη στολή του καταδρομέα, του Καμένου που φοράει την μπουλάδα αυτού που πέφτει με τα αλεξίδωτα, του Καμένου που πάει με τους οικάδες να κάνει καταδύσεις, του Καμένου που κοιμάται τα βράδια στον Εύρο, στο ποτάμι, σε φυλάκιο. Όλα αυτά τα έχει κάνει ο Καμένος. Όλα αυτά γιατί τα έχει κάνει? Για να περάσει την εικόνα και εγώ, κύριε, δεν είμαι ένας συνηθισμένος υπουργός άμυνας. Είμαι ένας ετοιμοπόλεμος υπουργός άμυνας. Ένας υπουργός άμυνας που δεν μασάει. Ένας υπουργός άμυνας που κάνει αυτό που δεν κάνει προηγούμενοι. Πηγαίνει στα ίμια να πετάξει στεφάνι για τους νεκρούς, έστω και από μακριά. Αυτός ο Καμένος με αυτό το προφίλ, σε αυτή τη μεγάλη κρίση είναι παντελώς απών. Δεν υπάρχει, είναι εξαφανισμένος. Δεν ήρθε χθες στη Βουλή. Προσέξτε, δεν ήρθε στη Βουλή. Μην τυχόν και το ρωτήσει κανένας. Γιατί εξαφανίστηκε? Διότι ο Καμένος καταλαβαίνει τώρα ότι αν τυχόν μπει σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση για τους δύο, ό,τι έχτιζε πολιτικά όλα αυτά τα χρόνια θα καταρρεύσει. Και υπάρχει και η φήμη, την οποία εγώ θεωρώ σε μεγάλο βαθμό αληθινή, ότι ο ίδιος ο Τσίπρας τον έχει αποσύρει το προσκήνιο. Κυρίως διότι για τους Τούρκους ο Πάνος Καμένος είναι κόκκινο πανί. Άρα λοιπόν, ναι, το ότι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία ο Υπουργός Άμυνας είναι, για να μιλήσουμε με στρατιωτική ορολογία, ΑΑ, δηλαδή αδικαιολογεί το σαφόν, είναι μεγάλο πρόβλημα, κύριε Ερενιέ. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που μόλις είπατε, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Λέτε ότι έχετε πληροφορία ότι ο Αλέξης Τσίπρας τον έχει βάλει στο ψυγείο. Τον έχει βάλει στο ψυγείο, κρίνοντας ότι η υπερφάνσή του στο προσκήνιο θα δυσκολεύσει τους χειρισμούς του.